Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά, Killerman 21 εδώ πέρα. Σήμερα άλλο ένα επεισόδιο στο λύνουμε μαζί διάφορα πράγματα. Και σαν δεύτερο επεισοδιάκι ξέρω σε αυτή τη σειρούλα, λέω να ασχοληθούμε λίγο με ένα ξεχασμένο θρύλο του παρελθόντος σχεδόν. Και αυτό είναι ένα video game το οποίο με αυτό μεγάλωσα, το οποίο έχει ωραία γραφικά και έχει γενικότερα πολύ πλάκα σαν παιχνίδι και γενικότερα εδώ και πολλά χρόνια σαν παιχνίδι. Και αυτό δεν είναι πέρα από το Chicken Invaders, ένα παιχνίδι το οποίο είναι 10 χρόνια παλαιότερο από το Minecraft, από το προηγούμενο παιχνίδι που αναλύσαμε. Έτσι, και ουσιαστικά είναι μεγαλύτερο και από μένα ηλικιακά το Chicken Invaders. Η πρώτη Chicken Invaders έκδοση βγήκε το 99, γνωστή και ως Chicken Invaders 1, που σε εκείνο ξέρω εγώ το game δεν έκανε και τίποτα, απλά σκότωνες ουσιαστικά αυτό που περιμένεις από την ονομασία του παιχνιδιού. Ξέρω εγώ, διαστημικά κοτόπουλα, ξέρω εγώ, εξωγήινα κοτόπουλα, όπως θέλετε πείτε το. Αυτό μόνο. Προχωρώντας, ξέρω εγώ, 2002 και μετά που βγαίνει το Chicken Invaders 2, το Chicken Invaders 3, αρχίζει κάπως να καλυτερεύει η φάση και σε γραφικά και σε... πώς το λένε, σαν... αυτό ρε παιδί μου, να βγαίνουν κι άλλοι εχθροί, ξέρω εγώ, πέρα από κότες, ξέρω εγώ, και γενικότερα να γίνεται ένα περισσότερο μπάχαλο, ξέρω, να υπάρχει περισσότερη δράση. Καταρχάς, θα ξεκινήσουμε από το βασικό που πρέπει να γνωρίζετε και αυτό το παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι είναι ένα διαστημικό Galactic Third Person Shooter, αν τουλάχιστον μπορούμε να το πούμε έτσι. Ουσιαστικά το Third Person Shooter είναι... έχεις το πεδίο του παιχνιδιού σου, ξέρω εγώ, είτε το πεδίο μάχης, αν πρόκειται για πολεμικό παιχνίδι όπως αυτό, είτε survival game όπως είναι το Minecraft, το Creativerse και γενικότερα άλλα παιχνίδια, ξέρω εγώ. Το Third Person Shooter ουσιαστικά αυτό που είναι, βλέπεις τη μεριά έξω από το χαρακτήρα σου, όπως στο Chicken Invaders εδώ πέρα από ό,τι βλέπετε καλή ώρα. Και το First Person Shooter που το βλέπεις μέσα από τα μάτια του χαρακτήρα σου, όπως είναι π.χ. στο Minecraft, ξέρω εγώ, και ή στο Euro Truck Simulator και άλλα τέτοια παιχνίδια, ξέρω εγώ. Και σε κάποια παιχνίδια βολεύει, ξέρω εγώ, το First Person Shooter, σε άλλα παιχνίδια όμως δεν βολεύει. Το Third Person Shooter για το Chicken Invaders πιστεύω βολεύει πάρα πολύ. Δηλαδή, αν το Chicken Invaders είχε First Person Shooter ρύθμιση, πιστεύω θα ήταν λίγο έως πολύ δύσκολο. Να βλέπεις, ξέρω εγώ, μέσα από το cockpit του αεροσκάφου σου, ξέρω εγώ, εδώ πέρα, θα ήταν αρκετά πολύ πιο δύσκολο και δεν θα βλέπεις γενικότερα όλο το πεδίο της μάχης, ξέρω εγώ, με αποτέλεσμα να σου έρθει κανένας τέτοιος εκτός από πίσω, ξέρω εγώ, και ουσιαστικά να μην το δεις καν και να πεθάνεις. Πρώτον. Και δεύτερον, και αυτό είναι το κύριο πρόβλημα, δηλαδή, ακόμα φαντάσου άμα είσαι, ξέρω εγώ, ένας αρχάριος παιχνίδι, δηλαδή τώρα ξέρω ξεκινάς και Invaders. Καταρχάς και σε third person shooter όπως τώρα καλή ώρα θα σου φανεί για κάποιο λόγο πολύ δύσκολο, ήδη και εμένα πριν από πολλά χρόνια, γιατί εγώ αυτό το παιχνίδι το παίζω από το 2009, από το Chicken Invaders 1 ξεκίνησα, φαντάσου είμαι αρκετά παλιός παίκτης, είμαι 15 μισό χρόνια σε αυτό το παιχνίδι. Και εντάξει, η αλήθεια είναι στα αρχικά μου βήματα τότε παλιά, εντάξει, με δυσκόλευε αρκετά, δεν μπορώ να πω, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο... δεν έχει κάποιο τρόπο, ρε παιδί μου, να ουσιαστικά να προστατευτείς άμα σε χτυπήσει κάποιο βλήμα ή άμα σε χτυπήσει κάποιος εχθρός, ξέρω εγώ. Αν έχετε παρατηρήσει σε πολλά παιχνίδια, την ώρα που σε χτυπάει ένα βλήμα ή τρως damage γενικότερα από κάπου, δεν σοφάς αμέσως. Δηλαδή υπάρχει μια health bar, ξέρω εγώ, στο χαρακτήρα σου, ξέρω εγώ, και χτυπώντας, ξέρω εγώ, σε βλήματα ή σε εχθρούς, αυτό το πράγμα μειώνεται σταδιακά μέχρι να φτάσει στο 0 και είναι απλά να πεθάνεις, ξέρω εγώ, να χάσεις. Αυτό ο Chicken Invaders δυστυχώς, από ό,τι βλέπετε και θα δείτε, δεν υπάρχει. Δηλαδή, με το που θα σε ακουμπήσει ένα βλήμα ή άμα πέσει σε κανέναν εχθρό, θα πεθάνει ακαριά. Θα χάσει μια ζωή δηλαδή. Και χάνοντας, ξέρω εγώ, σε αυτό το παιχνίδι, ξέρω εγώ, χάνεις και ένα μετάλλιο το οποίο σε ψηρίζει αρκετά σε σκορ. Και αυτό είναι πολύ κακό. Επομένως, αυτό το παιχνίδι πρέπει να είσαι εκεί, να είσαι συγκεντρωμένος. Δηλαδή, είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 10. Σε θεωρητικό επίπεδο να είναι γύρω στα 20 χρόνια, ξέρω εγώ, το Chicken Invaders στην αίρα. Και από τότε, ξέρω, είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν συγχωρεί. Δηλαδή, άμα χάσεις, έχασες. Άμα σε χτυπήσει κάτι και χάσεις, έχασες. Δεν υπάρχει η έννοια του projectile, ξέρω εγώ, ή armor, ξέρω εγώ, ή health bar, ξέρω εγώ, και τέτοια. Υπάρχει, να είμαστε και δίκαιοι, υπάρχει, αλλά όχι με αυτή την έννοια που το ξέρουμε. Πρέπει να πας στο Galactic Shop. Έχει το παιχνίδι ένα Galactic Shop μέσα, ξέρω, in-game και τέτοια, όπου αγοράζεις ένα συγκεκριμένο υλικό το οποίο λέγεται διαστασιακή εξαφάνιση, στα αγγλικά λογικά temporary despawn, νομίζω λέγεται, κάπως έτσι, το οποίο
το παίρνοντας και το τοποθετείς και στο αεροσκάφο σου. Αυτό που ξέρω κάνεις είναι πατάς το μεσαίο κλικ, τη ροδέλα δηλαδή, ενεργοποιείται αυτό και αν μας χτυπήσει κάποιος εχθρός, ξέρω εγώ, ή γενικότερα κάποιο βλήμα εχθρού, αυτό που ξέρω θα κάνεις είναι απλά να μην χάσεις καν, δηλαδή το σκάφο σου να μην είναι, ουσιαστικά να πέρασες από μέσα, ξέρω εγώ, από αυτό συγκεκριμένο εχθρό, να είσαι άτρωτος, ξέρω, να μην σε αγγίζει τίποτα. Αλλά και αυτό είναι στιγμιαίο, έτσι δεν είναι, ξέρω εγώ, δεν θα σου κρατήσει για τα περιόρισον, ξέρω εγώ, μέχρι να τελειώσεις την αποστολή σου και ξέρω, άμα συνεχίσεις άλλη αποστολή, ξέρω, ή αρχίσεις άλλη αποστολή, να είναι ξανά εκεί. Πιστεύω με ένα κλικ είναι γύρω στα 3 δευτερόλεπτα, στα 6 με διπλό κλικ, με τριπλό κλικ γύρω στα 9 και πάει λέγοντας. Απλά το κακό είναι κάνοντας αυτό το πράγμα, κάνοντας το, αυτό που θα γίνει, ξέρω εγώ, είναι απλά να μειώνεις την ποσότητα από αυτά που ξέρω εγώ πήρες, διαστασιακή εξαφάνιση, με αποτέλεσμα ξέρω κάποια σημεία να σου τελειώσει, να αποφορτωθεί από τον εξοπλισμό του αεροσκάφου σου, και την ακρίβεια σου λέμε spacecraft, δεν είναι αεροσκάφη αυτά, είναι διαστημόπλια. Να βλέπετε εδώ πέρα με χτύπησε ένας εχθρός, ξέρω εγώ, και αποτείνεται αυτό που σας είπα και πριν, πέθανα καριέρα, δεν μου μείωσε κανένα health bar, ξέρω εγώ, και τέτοια, απλά έχασα και έχασα μια ζωή. Εντάξει, γενικότερα σε αυτά τα warps, εγώ με αυτά τα move, τα σκομίτες σου move, πάντα ψοφάω να πω είναι αλήθεια σε αυτό το συγκεκριμένο. Ώρα, τι να κάνουμε, είναι αναλόγως στο παίκτη, ξέρω εγώ, το πώς αντεπεξέλθει σε περίεργα warps, ξέρω εγώ. Και γενικότερα και παίζει ρόλο, ξέρω, και το τι αεροσκάφος έχεις και τι όπλο έχεις. Διότι υπάρχουν κάποια όπλα τα οποία βολεύουν πάρα πολύ για τέτοια warps, ξέρω εγώ. Είναι ένα περίεργο μπλε, ξέρω εγώ, και ένα κόκκινο και ένα, ουσιαστικά ένα γκρι το οποίο πετάει για κάποιο λόγο μαχαιροπύρου, να, τέλος πάντων, βολεύουν αρκετά. Αυτό το συγκεκριμένο δεν βολεύει από ό,τι βλέπετε σε τέτοια, και γενικότερα το αεροσκάφος δεν βολεύεται, γιατί βλέπετε ζημιώνουμε και καρμώνουμε συνέχεια. Γράζει σε ένα αεροπλανάκι το οποίο να είναι λίγο πιο μικρό, ξέρω εγώ, και να έχει εκείνο το μπλε τόπλο, το περίεργο που σας είπα, όχι αυτό. Αλλά τέλος πάντων, αυτό δεν έχει να κάνει τώρα με τέτοια. Απλά εντάξει, σας το λέω για να είστε ενήμεροι, ξέρω, όσοι ξέρω από σας ξεκινήσετε να παίζετε chicken vendors και τέτοια. Απλά πρέπει να σας πω ότι το παιχνίδι στα αρχικά σας, δηλαδή μέχρι να το μάθετε και όλα αυτά, το τι θες να κάνεις, με ποιο τρόπο θες να παίζεις, ποιοι είναι οι κανόνες του παιχνιδιού, γενικότερα να μάθεις να παίζεις αυτό το παιχνίδι, ξέρω εγώ. Απλά σας το λέω γιατί στην αρχή θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ. Και από ό,τι είπα και πριν από λίγο, είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν συγχωρεί, ξέρω εγώ, στην πτώση και τέτοια. Και μπορεί, ξέρω, να οδηγήσει και σε rage αυτό, επομένως σας έχω ενήμερους. Να είστε λίγο προσεκτικοί, ξέρω εγώ. Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνετε για να μην χάνετε είναι να μην πέφετε πάνω σε βλήματα, πάνω σε εχθρούς και τέτοια. Να προσέχετε πως παίζετε. Να επιλέγετε, ξέρω, ένα όπλο, ξέρω, το οποίο πιστεύω θα σας βολεύει και τέτοια. Υπάρχουν πολλά όπλα σε αυτό το παιχνίδι, τα οποία είναι διαφορετικές κατηγορίες. Αλλά εντάξει, να κάνουμε. Πάντως σας έχω ενήμερους για να ξέρετε, διότι αυτό το παιχνίδι, όπως είπα και πριν, δεν συγχωρεί. Αλλά ξέρω εγώ, δεν είναι και ένα παιχνίδι το οποίο, ξέρω εγώ, θα πεις όχι, δεν θα το παίξω για τέτοια. Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει αρκετά ωραία γραφικά, αρκετά μοντέρνα γραφικά, καθόλου minimal γραφικά και αυτές μαλακίες. Έτσι. Τριζιάστατο δεν θα το έλεγα στο έπακρο. Ή να έχει, ξέρω, κάποιο FOV το οποίο να είναι λίγο πιο. Να βλέπεις ουσιαστικά περισσότερο οπτικό πεδίο, ξέρω εγώ, είναι εντελώς κάθετο από ό,τι βλέπετε, δεν είναι σαν άλλα παιχνίδια. Το Astro Avenger, όσοι το θυμάστε, ξέρω εγώ, το οποίο ήταν λίγο πιο. Η αποστολή, ξέρω εγώ, το οπτικό πεδίο της αποστολής ήταν λίγο πιο 3D, ξέρω εγώ, και ήταν. Ουσιαστικά βλέπεις πιο πάνω, ξέρω εγώ, ήταν λίγο πιο ξαπλωτό. Όχι τελείως ξαπλωτό, ξέρω εγώ, είναι πανοραμικό. Όπως βλέπετε αυτό, αλλά σε μια μορφή. Αν μπορέσω να σας το δείξω μοντάζ, θα καταλάβετε. Διαφορετικά θα σας βάλω μια φωτογραφία, ξέρω εγώ, από εκείνο το παιχνίδι του άλλου που σας έλεγα, για να καταλάβετε τι εννοώ. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Καταρχάς, να σας πω ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι παλιά πουλότανε, δηλαδή το πουλάγαν παλιά, και νομίζω το πουλάγαν στα 29-99 ευρώ Ελλάδος για τότε. Τώρα εντάξει, έχουν πέσει και στις τιμές εκείνες εκδόσεις του Chicken Vendors, δηλαδή εντάξει, εκείνες είναι αρκετά παλιακές. Τελευταία τέτοια σειρά Chicken Vendors, όχι τέτοια, τις προηγούμενες ξέρω εγώ, ήταν το Chicken Vendors 5, το Christmas Edition, το οποίο βγήκε στις 2 Δεκεμβρίου του 2016. Καταλαβαίνετε, επομένως μιλάμε για 7 χρόνια πίσω, ή μάλλον για 8 χρόνια, μιας που θα μπει το 2025 θα είναι 9 χρόνια. Επομένως,
Λογικό να πέσει τιμή από τα 29,99 στα 15,99, 14,99, κάπου εκεί. Εντάξει, εκείνο το παιχνίδι πλέον έχει πέσει πάρα πολύ και με το Universe εδώ πέρα καμία σχέση. Εκείνο έχει και τερματισμό. Ενώ το Universe, τον τερματισμό θα τον καθορίσεις εσύ. Ουσιαστικά είναι. Καταρχάς, αυτό που να σας πω είναι ότι το Chicken Vendors Universe έχει λίγο σπάνια updates, δηλαδή δεν είναι, ξέρω εγώ, Steel Minecraft, το οποίο έχει κάθε 2 με 2,5 εβδομάδες update. Το Chicken Vendors νομίζω κάνει ένα τετράμινο, ένα τρίμηνο, ανάλογος και τα κέφια των developer. Έχει τύχει, ξέρω εγώ, να δω ενημέρωση του Chicken Vendors και εντός ενός μήνα. Και έχω δει και άλλες ενημερώσεις, που είναι, ξέρω εγώ, περισσότερο και από 4 μήνες. Έτσι, ουσιαστικά η τελευταία έκδοση Chicken Vendors νομίζω είναι η 1.47 συγκεκριμένη που παίζουμε. Τώρα περιμένουμε και την 1.48 που λένε θα δούμε νέα spacecraft, θα δούμε νέα customization, μπορεί να δούμε και νέα όπλα και νέους εχθρούς. Θα δούμε. Αυτό το ξέρει ο developer, ξέρω, και όχι εμείς που παίζουμε. Έτσι, καταρχάς το Chicken Vendors είναι ελληνικής καταγωγής, ασχέτως που το παίζουν μόνο Εγγλέζοι και τέτοια. Αλλά γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ πέρα, μπας και καταφέρουμε και το φέρουμε στην ελληνική ιέρα ή γενικότερα να καταφέρουμε, μπας και καταφέρουμε να το κάνουμε παγκόσμιο φαινόμενο στο διαδίκτυο, ξέρω εγώ. Εντάξει, το Chicken Vendors, όσο και ηλίθιο να φαίνεται, ξέρω εγώ, έχει πολύ ωραία γραφικά και πιστεύω αν το παίξετε θα καταλάβετε ότι πρόκειται για ένα ωραίο παιχνίδι. Για ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, ξέρω εγώ, περνάς ο χρόνος, έχει πλάκα, είναι έτσι, ξέρω εγώ, πολεμικό, είναι διαστημικό, είναι third person shooter, το οποίο κάτι που βολεύει ορισμένους. Και τέτοια. Και γι' αυτό το λόγο λέω, μιας που το Chicken Vendors είναι, έχει περάσει και ιστορία, είναι ωραίο παιχνίδι, ξέρω εγώ, είναι ιστορικό παιχνίδι, έχει περάσει πολλά updates από τη δεκαετία του 99 μέχρι τώρα, έτσι, έχουν μπει πολλά νέα πράγματα. Επομένως και εγώ πιστεύω ότι άμα ξέρω εγώ, μπορούσαμε να του δώσουμε μια ευκαιρία, ξέρω εγώ, να γίνει ένα φαινόμενο το Chicken Vendors, γιατί εντάξει, μιλάμε για ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Μην το βλέπετε, ξέρω εγώ, έτσι, ξέρω. Αυτό έτσι και βέβαια βλέπετε ότι φρό, μαλακία, ξέρω εγώ, κριτζιάρικο. Όχι, φίλε. Όλα τα παιχνίδια κριτζιάρικα είναι στην αρχή, μέχρι να το μάθει. Και να ουσιαστικά να βολευτεί. Μετά θα λες άλλα. Ακριβώς αντίθετο. Είναι πολύ ωραίο παιχνίδι και τέτοια. Γιατί και εγώ με το Minecraft τα ίδια έλεγα πριν το ξεκινήσω. Το κράζα, έκλασα και αυτού που το παίζανε. Αλλά όταν το πιασα στα χέρια μου, κατάλαβα για ποιο λόγο παίζεται τόσο πολύ, ξέρω εγώ, και είναι τόσο. Πώς να το πω, τη μόδα. Ξέρω εγώ, είναι ένα πολύ ωραίο first person shooter παιχνίδι, είναι γενικότερα να μπω στο κλίμα του παιχνιδιού, ξέρω, και να το αγαπήσω, ξέρω, και μέχρι τώρα, ξέρω, να φτιάχνω σειρούλες στο Minecraft βιντεάκια, να παίζω και εγώ μόνος που και που ή σε servers, όπως κάναμε μια φορά και ένα καιρό με το House of Gamers, με δύο δικά μου server παλιά που φτιάχνα, ξέρω εγώ, και να πω να έρθει να σκέφτομαι να ξανανοίξω servers στο Minecraft, αλλά αυτό είναι κουβέντα ή για το Discord server μου, ξέρω εγώ, θα το έχω κάτω στην περιγραφή και στα σχόλια για να μπείτε. Έτσι, ή ξέρω εγώ η ιστορία για άλλο βίντεο, πάντως όχι για το συγκεκριμένο. Λοιπόν, που είχα μείνει, ναι, με τη μόδα και τέτοια γενικότερα, ουσιαστικά συγκρίνουμε το Minecraft με το Chicken Vendors. Το Chicken Vendors πιστεύω, μιας που είναι και 10 χρόνια παλαιότερο και μιας που είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει καθόλου bugs, μπορεί να έχει πολύ δυνατά γραφικά, από ό,τι βλέπετε, πολύ ωραία, καθαρό, φτιαγμένα. Και ξέρω κάποιοι να τρομάζουν και, και να λένε, ξέρω εγώ, αχ, το παιχνίδι δεν θα το τρέξω, θα κολλάει η σακαράκα υπολογιστή μου, θα παίζω με μείον 10 FPS. Όχι, φίλε μου, μπορεί να είναι ένα παιχνίδι το οποίο ουσιαστικά να έχει καλύτερα γραφικά και από το Battlefield 5, αλλά είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορείς να το παίξεις ακόμα και σε έναν υπολογιστή με Pentium 4. Και δεν κορδεύω κανέναν. Γιατί και παλιά που είχα ένα λάπτοπ, το οποίο παίζει να έχει μονοπύρινο επεξεργαστή μέσα, ξέρετε, εκείνα τα HP, τα του 2000, της δεκαετίας του 2000 που ήταν με Windows XP, ξέρω εγώ, κάτι μαύρα. Πιστεύω θα καταλάβετε για ποιο λάπτοπ λέω. Να φανταστείτε, έπαιζα τότε το Chicken Vendors το 5 και μάλιστα το Halloween Edition που ήταν το 2015. Το έπαιζα σε τερματισμένα γραφικά γύρω στα 90 με 100 FPS. Δηλαδή μόνο και μόνο από αυτό καταλαβαίνεις ότι ακόμα και σαν υπολογιστή 25 χρονών μπορείς να το παίξεις. Αν και όχι με τα καλύτερα FPS εκεί πέρα, αλλά όμως μπορείς να το παίξεις. Και άμα έχεις ένα τίκ και ρίξεις την ποιότητα, ξέρω εγώ, μπορείς να παίζεις με σταθερά FPS. Πάνω από 60-50 FPS. Δηλαδή μόνο και μόνο που σας το λέω αυτό, εγώ που είμαι 15 χρόνια σε αυτό το παιχνίδι, πιστεύω είναι και καλύτερη, ουσιαστικά η καλύτερη χαρά
Να το πω, γιατί ουσιαστικά παίζει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με τέλεια γραφικά, σαν υπολογιστή που παίζει σε θεωρητικό επίπεδο ούτε καν τα Windows 95 να μη σηκώνει, και να παίζει αυτό το παιχνίδι και ουσιαστικά να μην βλέπει lags, να μην βλέπει λαγκαρίσματα. Είναι ένα πάρα πολύ optimized παιχνίδι, πάρα πολύ, όταν λέω πάρα πολύ. Να φανταστείτε, άμα έχετε έναν πάρα πολύ σάπιο υπολογιστή, ξέρω εγώ, ορισμένοι από εσάς και το παίζετε αυτό το παιχνίδι με τερματισμένα γραφικά, θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Πάρα πολύ optimized. Καταρχάς είναι γραμμένο σε C++, που και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Άμα ήταν γραφμένο σε γλώσσα προγραμματισμού assembly, ίσως τα πράγματα ήταν και πολύ καλύτερα, γιατί εντάξει, αυτές είναι πιο πολύ για game developer γλώσσα προγραμματισμού, γι' αυτό είναι και λίγο κάπως πιο μονότονες. Ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, άμα ήταν. Βάλτε π.χ. παράδειγμα το Minecraft, τη Java Edition που είναι φτιαγμένη με Java. Η Java Edition, η Java γενικότερα σαν γλώσσα προγραμματισμού δεν είναι και καλύτερη σε προγράμματα τα οποία να μην ξέρω, έχουν lags μέσα, να μην είναι εκείνο, να μην είναι το άλλο. Λογικά όσοι έχετε προγράμματα τα οποία είναι φτιαγμένα από Java, καταλαβαίνετε αμέσως τι εννοώ. Και το Minecraft Java Edition, μια που είναι φτιαγμένο προφανώς και από τη Java έκδοση, από τη Java γλώσσα προγραμματισμού, παρατηρείται ακόμα και σαν υπολογιστή με Ryzen 7 και με render distance γύρω στα 24-25 chunks, βλέπετε FPS υπό τον 80 FPS, υπό την 80 κλίμακα. Ενώ άμα παίζεις την Bedrock Edition που είναι σε C++ και αυτή, βλέπεις πάνω από 200 FPS και σταθερά κιόλας. Ένα τέτοιο πράγμα είναι και το Chicken Vendors, είναι φτιαγμένο σε C++, είναι γενικότερα πέρα από τα πάρα πολύ ωραία και optimized γραφικά του να είναι αρκετά ελαφρύ. Δηλαδή, να μην χρειάζεται κάποιον συγκεκριμένο επεξεργαστή, ξέρω, μια συγκεκριμένη κάρτα. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Τελική μου άποψη, το Chicken Invaders είναι ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Δηλαδή, και συμφέρει να το παίξεις και να το δοκιμάσεις, αλλά και δεν συμφέρει. Αυτό που δεν συμφέρει, ξέρω εγώ, το οποίο είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν συγχωρεί. Άμα πέσεις πάνω σε κανένα βλήμα, δεν υπάρχει, ξέρω, κάποιο είδους health bar, ξέρω, για να σε προστατεύσει, ξέρω εγώ, να σε χάρισει 5-6 φορές. Κατευθείαν σπάει το αεροσκάφος. Άρα ευτυχώς το παιχνίδι υπάρχουν ζωές και ξανά κάνεις spawn, ξέρω εγώ. Αλλά με αυτές τελειώσουν οι ζωές, ουσιαστικά game over. Ξεκινάς την αποστολή από το 0. Μόνο και αν όταν εσύ το θέλεις, ξέρω εγώ, γιατί εντάξει, θα έχει υπάρξει rage μέχρι τότε. Είναι γενικότερα ένα παιχνίδι το οποίο σου σπάει λίγο τα νεύρα. Αλλά άμα είσαι καλός παίκτης, ξέρω εγώ, και μπει στην κλίμακα του παιχνιδιού, ξέρω εγώ, και έχεις κάποιον ακόλουθο εξοπλισμό που σε γίνει τη διαστασιακή εξαφάνιση για να μην είναι ουσιαστικά για κάποια δευτερόλεπτα να είσαι άτρωτος. Ναι, συμφέρει. Και γενικότερα εκεί που συμφέρει είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι αρκετά optimized, είναι πολύ ελαφρύ παρό τα τέλεια γραφικά που έχει. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, γενικότερα προσεγμένο. Δεν έχει lags, δεν έχει bugs. Και το καλύτερο απ' όλα είναι ένα παιχνίδι το οποίο από τα πρώτα 10 λεπτά που θα το παίξεις θα σου βγάλει, ξέρω, ένα feeling, πώς θα το πω, ένα feeling νοσταλγίας, ένα feeling το οποίο να σε καλεί το παιχνίδι για να εθιστείς εκεί, ξέρω εγώ. Γενικότερα άμα παίξετε Chicken Vendors για τουλάχιστον κανένα 10 λεπτό θα το νιώσετε και εσείς αυτό το feeling, ξέρω εγώ. Βγάζει ένα πάρα πολύ ωραίο και ουσιαστικά comforting feeling, ξέρω εγώ, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, γιατί σε ελληνικά δεν μου έρχεται. Έτσι, ένα feeling, ξέρω εγώ, ότι το παιχνίδι, ξέρω εγώ, είναι αισιόδοξο απέναντί σου. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο, ξέρω εγώ, θα σε καλέσει, ξέρω εγώ, να το παίζεις συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια, ξέρω εγώ. Κοιτάξτε, αυτό το παιχνίδι έχει και 60.000 διαφορετικές αποστολές και όχι μόνο. Όπως π.χ. αυτή η αποστολή που παίζουν είναι το Galactic Cup. Αυτή η πίστα είναι, δηλαδή, για 2 εβδομάδες ή μάλλον για 2,5. Τελειώνει αυτό το Galactic Cup, βγαίνεις, ξέρω εγώ, εσύ πρώτος, κερδίζεις ένα ωραίο μετάλλιο, ένα πολύ ωραίο μετάλλιο, ένα πάρα πολύ ωραίο μετάλλιο που παίζει να σου δώσει και κατάταξη, νομίζω, κάτι τέτοια. Είναι μεθ' επόμενη εβδομάδα ξεκινάει νέος γύρος, καινούριο γαλαξιακό κύπελο. Είναι γενικότερα, ουσιαστικά είναι ένα mini game μέσω παιχνίδι 64 πίστες, ξέρω, η φάση knockout, ενώ η φάση ομίλων είναι, σου δίνει 2 missions και ουσιαστικά πρέπει να ξεπεράσεις τον αντίπαλό σου σε θέμα score και τέτοια για ουσιαστικά να προχωρήσεις. Είναι πολύ ωραίο παιχνίδι, πρόσωπο, είναι ένα ή ορισμένα mission είναι ατελές, δηλαδή τελειώνουν και ξαναρχίζουν πάλι καινούργια με νέα
με νέα επίθεση, ξέρω εγώ, με διαφορετική επίθεση που το κοτοκατορία και γενικότερα κάποια άλλα διασημόπλια που έρχονται και σου την πέφτουν ουσιαστικά και εσύ αυτό πρέπει να κάνεις προφανώς είναι να τα εξουδετερώσεις. Έτσι. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Δηλαδή πιστεύω προσωπική μου άποψη συμφέρει κατά 92%. Το υπόλοιπο 8% σας είπα πριν από λίγο ότι ξέρω εγώ δεν συμφορεί και τέτοια μα χάσεις και τέτοια. Αλλά είναι ένα παιχνίδι το οποίο αξίζει. Και αυτό με την αισθητική που σας είπα και πριν από λίγο θα τη νιώσετε κι εσείς στο πρώτο δεκάλεπτο που θα το παίξετε, ακόμα και τωρινοί παίχτες να είστε. Δηλαδή σου βγάζει μια αισθητική όπως είπα και πριν, το οποίο σε καλεί να το παίξεις. Σου έρχεται στον εγκέφαλο, σε χτυπάει, θες να το παίξεις και πάλι και πάλι. Καταρχάς είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι. Έχει άλλη μια αισθητική το οποίο. Μια αίσθηση νοσταλγίας όπως είπα και πριν. Ξέρω εγώ ότι παλιές καλές εποχές, γιατί εντάξει το παιχνίδι 10 χρόνια παλαιότερο από το Minecraft, είναι το 99 όπως είπαμε και πριν. Οπότε καταλαβαίνετε ένα παιχνίδι το οποίο είναι 25 χρονών. Πρώτη έκδοση ξέρω εγώ, κάπου εκεί. Αυτή η έκδοση που βλέπετε είναι η πιο πρόσφατη, είναι η Universe 1.47. Είναι 2 μηνών έκδοση. Τώρα περιμένουμε την 1.48 ξέρω εγώ, να δούμε τι άλλο θα μπει. Έτσι. Επομένως τελική μου άποψη, το Chicken Invaders, ναι, συμφέρει να το παίξεις. Δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς. Θα θυμηθείς τον Killerman 21 και όλη την Killer Extreme. Θα μας θυμηθείς με λίγα λόγια. Θα μας θυμηθείς και θα ευχαριστείς. Εντάξει, πάντα υπάρχει και ένα, ξέρω εγώ, στο τέλος θα το βαρεθώ το παιχνίδι, ξέρω εγώ, και θα κάνω ένα διάλειμμα, ξέρω εγώ, από το παιχνίδι και ξέρω μετά από καιρό το ξαναπαίξω. Και εκεί θα σου βάλει μια ακόμα πιο νοσταλγική αίσθηση, ξέρω εγώ. Έτσι. Επομένως. Τελική μου άποψη, δοκιμάστε το. Θα σας το έχω και στην περιγραφή από κάτω το link για το οποίο να το κατεβάσετε. Το Universe είναι δωρεάν, είναι free to play. Και για όσο γουστάρεις εσύ, δεν έχει κάποιο περιορισμό, ξέρω εγώ. Εκεί που σε περιορίζει, ξέρω εγώ, είναι ορισμένες πίστες, οι οποίες είναι διπλής ομάδας, μια φάση, ξέρω εγώ, είναι διπλής ομάδας. Και ένα άλλο mission, το οποίο είναι και αυτό, ξέρω εγώ, σαν το γαλαξιακό κύπελο, ξέρω εγώ. Απλά είναι πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά το καλό, ξέρω εγώ, βγαίνεις κερδισμένος με ουσιαστικά με 9 ψήφιο σκορ και ανεβαίνεις πάρα πολύ στην κατάταξη την διαπαντός. Άσε που ξέρω εγώ έχεις και πολύ ωραία rewards, ξέρω εγώ, και τέτοια. Είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Έτσι, για να μην επαναλαμβανόμαστε, το link θα υπάρχει στην περιγραφή από κάτω. Είναι free to play, πηγαίνετε, δοκιμάστε το και θα μας θυμηθείτε. Έτσι. Επομένως. Αυτά, δεν έχω τίποτα άλλο να πω για αυτό το παιχνίδι. Επομένως, ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε μια ακόμη, ουσιαστικά, αναλύουμε κάτι. Σαν δεύτερο επεισόδιο έχουμε το Chicken Vendors από ό,τι είδατε και από ό,τι είπαμε. Τρίτο επεισόδιο, προτείνετε μου τι άλλα παιχνιδάκια, ξέρω εγώ, υπάρχουν, ξέρω εγώ, τα οποία συμφέρει να μπουν σε αυτή τη σειρά, ξέρω εγώ, στο... Το λύνουμε μαζί. Λύνουμε μαζί κάτι ουσιαστικά. Έτσι λέγεται η σειρά. Λύνουμε μαζί κάτι. Προτείνετε μου και άλλα παιχνίδια και ξέρω. Και γράψτε μου την ιστορία. Και γιατί το ξεκινήσατε και ποια είναι η αισθητική. Γενικότερα να προτείνετε παιχνίδια, αλλά να γράψετε και από κάτω γιατί ξέρω εγώ να έχει μια θέση σε αυτή τη σειρά. Ξέρω εγώ και να γράψετε την ιστορία. Το συγκεκριμένο παιχνίδι. Α είναι το LOL, α είναι το CSGO. Εμείς εδώ είμαστε να αναλύουμε. Έτσι. Επομένως, αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό εδώ πέρα το βιντεάκι και τα λέμε την Τετάρτη στις 10 η ώρα το βράδυ στο επόμενο KillerCraft επεισόδιο, το 14ο επεισόδιο όπου συνεχίζουμε την εξερεύνησή μας στο Nether. Καλή συνέχεια σε όλους.